αυτά νομερά, πάει με ένα κορίτσι έτσι νομεράς. Μια δύσκολη χρονιά, πολύ καλές εμφανίσεις, καταγγελική ομολογία και κατά πολύ βελτιωμένες όλες. Θα θέλαμε κάθε μία σας να μας πείτε τη γνώμη της για την φετινή χρονιά. Ήταν πολύ δύσκολο, μπορώ να πω για μένα, νομερικό. Εντάξει, με και δεν είναι. Είδες την ομάδα σου πιο βελτιωμένη και φέτος, ναι, σχέση με πέρας. Ήταν πιο ανταγωνιστικό το φετινό πρωτάθλημα. Ναι. Επειδή μένα ήταν η πρώτη μου εμπειρία σε πρωτάθλημα, ήταν πολύ ανταγωνιστικά σχεδόν όλα τα μάτς που παίξαμε. Και πιστεύω ότι θα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Μια αυτή που μας πέρασε, το πρωτάθλημα τελείωσε το σχεδόν καλά. Ήταν πιο ανταγωνιστικά από πέρυσι. Οι ομάδες ήταν πολύ δύσκολες. Πήραμε τις νίκες, άρχισαν να πάμε περισσότερες. Και η ομάδα έχει εξελιχθεί προς το καλύτερο από πέρυσι. Μέχρι πέρυσι έχουμε κάνει τεράστια άνοδο. Ναι, κοίτα, από 3 χρόνια πριν τα κορίτσια δεν ήξερε καθόλου πριν να παίξουν από το αυτό, σχεδόν καθόλου. Και μέσα αυτά τα 3 χρόνια πρέπει να το λέω με μεγάλο παραγωγό στα κορίτσια πώς προσπαθούμε να προχωράμε και να θέλουμε να παίξουμε το αυτό. Γιατί δεν είναι εύκολο να γίνει ακόμη ποδοσφαιρό εδώ στην Ελλάδα. Γιατί εγώ έχω παίξει στην Ελβετία κάποια χρόνια πριν. Και ήταν τότε η Ελβετία που είναι τώρα η Ελλάδα που έχω ξεκινήσει και εγώ. Και μακάρι να προχωράμε τα κορίτσια και την προσπάθεια που έχουμε κάνει φέτος, μεγάλη διαφορά από το 3 χρόνια που έχουμε ξεκινήσει και από πέρσι. Δηλαδή, μπράβο σας. Γράμματες. Λοιπόν, εγώ θα συνοψίσω όλα αυτά που είπαν τα κορίτσια μαζί. Όντως φέτος ήταν πάρα πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Βέβαια, εμάς πιστεύω που μας έλειπε περισσότερο σαν ομάδα, μας έλειπε η αυτοπεποίθηση, γιατί δεν έχουμε μεγάλη εμπειρία. Όλες οι κοπέλες που παίζανε στις υπόλοιπες ομάδες είναι πολύ πιο έμπειρες και έχουν παίξει σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Εγώ ένα παράπονο, είπαμε το κομμάτι τώρα. Μας και τώρα. Ένα παράπονο που θα ήθελα να εκφράσω προς τη διοίκησή μας είναι ότι θα ήθελα να προσπαθούσαμε να είχαμε κάποιες κοπέλες και εμείς να είχαμε αποκτήσει στην ομάδα που να έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς, γιατί όλες ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια μην ξέροντας πώς είναι η μπάλα και τι σχήμα έχει και τώρα φτάσαμε να παίζουμε σε πρωτάθλημα γάμα εθνικής. Πιστεύω εάν τη νέα χρονιά εξακολουθήσει να συνεχίσει η ομάδα να υπάρχει, να βοηθηθεί και λίγο παραπάνω, θα πάμε όλα καλά. Εκπληκτική χρονιά. Δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Όταν μου έγινε πρόταση να ξεκινήσω, δεν ήξερα πώς να τη θα συναντήσω. Είναι η πρώτη μου χρονιά για μένα σαν προπονητής. Ειλικρινά πίστευα ότι θα είναι πιο εύκολο, αλλά τα κορίτσια δείξανε τέτοια μεγάλη θέληση στο να θέλουν να εξελιχθούν, να προσπαθούν μέσα στο γήπεδο. Ανεβήκαμε πάρα πολύ απότομα σκαλοπάτια και γι' αυτό φτάσαμε και σε αυτές τις επιτυχίες. Εκεί που πέρυσι είχε μόνο μία νίκη, φέτος κάναμε τρεις, θα μπορούσαμε να πάρουμε και παραπάνω βαθμούς αν ήμασταν λίγο πιο τυχερές, ναι, λίγο πιο τυχερές θα μπορούσα να πω. Ειλικρινά δεν περίμενα τα κορίτσια να δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν μέσα στο γήπεδο. Τα τελευταία αυτά 3 χρόνια από την αρχή αυτού του ταξιδιού μέχρι τώρα, το οποίο θα συνεχιστεί προφανώς, τι έχετε αποκομίσει, τι εμπειρίες έχετε αποκομίσει? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να ταιριάξεις τόσους χαρακτήρες μαζί. Υπήρχαν προπονήσεις στις οποίες ήμασταν 26-27 άτομα, 28, ήμασταν εντελώς διαφορετικές ηλικίες.
έχουμε διαφορά 30 χρόνια η μεγαλύτερη από τη μικρότερη. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να ταιριάξουν και να δέσουμε και να παίξουμε ομαδικά. Και όμως καταφέραμε και δημιουργήσαμε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα μεταξύ μας και με τους προπολιτές μας. Και όσο περνάει ο καιρός αυτό αρχίζει και μας λείπει, δηλαδή τώρα που υπάρχει μπροστά μας ένα-ενάμιση μήνα στο χρόνο που έχουμε για να τελειώσουμε. Θεωρώ ότι σε όλες μας λείπει και περιμένουμε πώς και πώς να έρθει πάλι ο Σεπτέμβρης για να μπορέσουμε να ξαναξεκινήσουμε. Έχει φτάσει δηλαδή η ομάδα σε ένα τόσο καλό επίπεδο, εσωτερικά μιλάω, εκτός από τις γνώσεις στο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό το κλίμα ανάμεσά μας. Θα θέλετε τη γνώμη και της Κλάουντια, ως ποιος εμπειρεί πάνω στον τομέα του ποδοσφαίρου, καθώς έχει παίξει και κάποια χρόνια πριν σε ομάδες αντίστοιχα γενικές πιο επαγγελματικές, θα το πω. Όχι, γιατί τότε στην αλήθεια δεν ήταν πολύ εύκολο. Σαν να δω τώρα στην Ελλάδα που ξεκινήσουμε με την Αλμέρα που είναι πολύ ευχαριστημένοι που έχουν να παίζουν ποδόσφαιρο. Γιατί δεν είναι εύκολο και εδώ στην ακόμα στην Ελλάδα να παίζουν κορίτσια ποδόσφαιρο. Βέβαια στο ποδόσφαιρο για τις γυναίκες δεν είναι εύκολο. Όπως τα είχα πει πριν 20 χρόνια που έπαιξα στην Ελβετία, που σταμάτησε κιόλας. Ήταν και εκεί πολύ δύσκολο. Έχω πει και πριν, είμαστε σαν εκεί που είμαστε στην Ελβετία 20 χρόνια. Αλλά σαν γυναίκα στο ποδόσφαιρο πρέπει να ασκεί εδώ στην Ελλάδα. Είναι μεγάλη ευκαιρία για τις κοπέλες να έχουμε και άλλο αθλητισμό στην Μύκονο. Δεν υπάρχει προσωπικά. Και μου αρέσει που βρίσκεται τις κοπέλες και μακάρι να βρούμε και άλλα κοπέλες που θέλουν να παίζουν ποδόσφαιρο και να ακολουθεί την οικογένεια στη σαν νερά. Όταν ξεκίνησε το ποδόσφαιρο, η ομάδα έχει ξεκινήσει ήταν ένα μήνα πριν. Την πρώτη μέρα που έδωσε ποδόσφαιρο με τις κοπέλες, να μαθήσουμε ακόμα τι είναι πάσα και πώς να είναι να τους μην βάλουν. Πέρυσι είχαμε μια τεράστια εξέλιξη, ήταν στην Αμαρτική, που προσπαθήσαμε να μεγαλύνουμε στην ομάδα και έλεγα τις κοπέλες, οι οποίες έχουν παιδιά, οικογένειες, δουλειές, σχολείο, να αφήνουν όλα αυτά τα πράγματα για να έρθουν στο ποδόσφαιρο. Είδα κοπέλες οι οποίες ήταν από 15 έως 40 χρονών να είμαστε όλες δεμένες σαν ροδιά και να είμαστε όλες μια οικογένεια. Αφήνοντας έξω ήταν μια από τα προβλήματα που έχει. Και φέτος η ομάδα από το 0 που ήταν την πρώτη χρονιά έχει φτάσει στο 3 και έχει κάνει μια τεράστια εξέλιξη, έχει πάρει αρκετές νίκες και για μας είναι πολύ σημαντικό γιατί θέλουμε η ομάδα να συνεχιστεί και στο μέλλον. Δέσποινα, πρώτη χρονιά φέτος. Πρώτης χρονιάς στην ομάδα, τι ήταν αυτό που σε έκανε ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο? Λοιπόν, από μικρή άρχισα και έπαιζα στα διαλύματα με τα γόνια ποδόσφαιρο και η αγάπη μου άρχισε το καλοκαίρι του 2018 και πήρα την απόφαση να έρθω στην ομάδα. Ναι, και μου θες είναι και είναι γνωστή. Και θα μένει. Και θα μείνει. Και έχει και τρομερή εξέλιξη. Έφτασε στα τελευταία παιχνίδια να είναι βασική και να παίζει 90 λεπτό. Είναι τρομερό. Λοιπόν, θα ήθελα για τη γνώμη σας πώς βλέπετε αυτό να εξελίσσεται στο μέλλον. Δηλαδή, ήδη είχετε μια τρομερή εξέλιξη τα τελευταία 2 χρόνια, το οποίο θέλετε όλοι σε κατευθείαν να συνεχιστεί. Βέβαια. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας σε 5 χρόνια από τώρα ή ακόμα και του χρόνου, τι πορεία βλέπετε στην Καμαθνική? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε χρειάζονται και κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Αυτό που είπα πριν, που εξέφρασα το παράπονο, σαφώς και για να είμαστε και πιο ανταγωνιστικές θα πρέπει να έχουμε και κοπέλες οι οποίες να είναι πιο έμπειρες από εμάς, να έχουν παίξει και σε κάποια πρωταθλήματα, να έχουν μεγαλύτερη εμπειρία ούτως ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν και να ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας.
Θεωρώ ότι τα κορίτσια από μόνες μας εδώ είναι δύσκολο να γίνει αυτός ο να είμαστε τόσο ανταγωνιστικές τη στιγμή που παίζουμε με ομάδες των Αθηνών, που είναι σύλλογοι που έχουν 70 και 80 κοπέλες μέσα και μπορούν πολύ πιο εύκολα να διαλέξουν να γίνει η επιλογή τους και να είναι. Εγώ μπορώ να πω κάτι. Σε αυτό το κομμάτι δεν συμφωνώ απόλυτα, γιατί θα σου πω. Πιστεύω ότι έχεις μια ομάδα που μπορείς να δουλέψεις και να εξελιχθείς. Εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε να πάμε αφεθνική. Θέλουμε σιγά σιγά που έχουμε βάλει ένα λιθαράκι, να έχουμε δεικνύει κορίτσια, μικρά παιδάκια και σε 5 χρόνια και σε 10 η ομάδα να υπάρχει. Να υπάρχει συνέχεια που λέμε. Να υπάρχει συνέχεια. Για τους μη πάμε, δεν θέλει να πάμε πείτε εθνική άλμα. Εμείς δεν πάμε στην έμα στην άμα, απλά να μπορούμε και εμείς να δείξουμε ότι ξέρουμε πολλές ότι έχουμε μάθει και μέσα στο γήπεδο ότι είμαστε ανταγωνιστικές. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα ήταν το καλύτερο μέλλον που θα έρθει συνέχεια για το ποδόσφαιρο το γενικό στο μήκο. Αλήθεια, τι σας έκανε μια προσμία από το λόγο της εγκλητές που θα σχολείται με το ποδόσφαιρο. Να πω την ώρα. Θα ήθελα αυτό να το ακούσω. Εγώ το μη γελάω, γιατί η δική μου ιστορία είναι... Γι' αυτό είμαστε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ πριν πάρα πολλά χρόνια, 30 και βάλε... Χθες. Λοιπόν, έπαιζα μάλλον στις Αλάνες, στη Λαμία που μεγάλωσα. Με τα αγόρια ποδόσφαιρο, ήταν η μεγάλη μου αγάπη, ήταν αποθυμένο, ήταν κάτι το οποίο ήθελα να κάνω εκείνη την εποχή. Έπαιζες ποδόσφαιρο και σε κοροϊδεύαν οι γυναίκες. Οπότε ήταν κάτι το οποίο το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, αλλά ποτέ όμως δεν είχε φύγει από εκεί. Όταν είδα στο σχολείο των παιδιών μου την αφήσαμε τη δημιουργία γυναικείας ομάδας, κάτι φούντωσε, κάτι βγήκε, κάτι. Τέλος πάντων, ναι, και έτσι βρέθηκα στην ομάδα, έκανα αυτό που πάντα ήθελα και ονειρευόμουν, έγινε πραγματικότητα. Έλαβα μέρος σε πρωτάθλημα γάμα εθνικής, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Εγώ ευελπιστώ η ομάδα να συνεχίσει και να υπάρχει και να προσφέρω από άλλες θέσεις πλέον. Και είναι όνειρο ζωής το γυναικείο ποδόσφαιρο. Βλέπεις τον εαυτό σου σε ένα επίπεδο διοικητικό στα νούμερα, στο να βοηθάς τη γυναικεία ομάδα. Βεβαίως, εννοείται, δεν το συζητάμε. Κλάουντια, εσύ που έχεις βιώσει το κάτι παραπάνω και στο εξωτερικό, στην Ελβετία κιόλα. Πώς θα ξεκινήσω να πάω από το ποδόσφαιρο ή πώς θα το δείξω. Και οι άντρες κοιτάξαν τα μεγάλα μάτια, γιατί δεν ήξεραν να παίζουν γυναίκες ποδόσφαιρο. Αλλά έφτασε εκεί και μακάρι βρήκα μετά ένα πόστερ στη λύση στο σούπερ μάρκετ. Αφήσε. Διαφήμιση. Ο κύριος Μαντοφούνη με τον κύριο Μανώτη να κάνει μια ομάδα και ήταν εντάξει, να πάει λίγο για πλάκα, να δω λίγο. Αλλά δεν μου ήρθε στο μυαλό μου να παίξω ξανά ποδόσφαιρο σαν πρωτάθλημα, γιατί έχουμε ηλικία. Εγώ γίνεται από το ποδόσφαιρο ήταν πολύ μικρή. Στο σχολείο έπαιζα με τα αγόρια και τότε τα κορίτσια, όποια κουπέλα έπαιζε μία στο τόσο κουπέλα ποδόσφαιρο και λέγανε όλες ότι είμαστε αγόρια και παίζαμε ποδόσφαιρο. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Όποτε είχε αγώνα έρθει ο παπά μου στην τηλεόραση ποδόσφαιρο και πάνω μου είναι το ποδόσφαιρο.
και πρόπερση, σπούδασα στην Αθήνα. Και όταν ήμουν εδώ πέρα, είχα πάει στο Business Beauty και είδα την αφήσα. Πήρα το Gold Hermaphrodite και τον ρώτησα. Και λέω, εντάξει, αφού μου άρεσε το μάθημα της πολύ, έκανα μια στίβο και λέω, ας δοκιμάσω κάτι μαγικό, γιατί μου άρεσε το ποδόσφαιρο. Και μπήκα στην ομάδα και θέλει να συνεχίσει με μαγικά. Είχα δει ήδη την ομάδα. Και μου άρεσε έτσι. Πώς. Και το συζήτησα και με τη μητέρα μου και με την αδερφή μου και ήθελα πάρα πολύ να το κάνω αυτό το άτομο. Και, ναι, και έτσι ήρθα και είμαι εδώ ακόμα. Και είμαι εδώ ακόμα και όσο μπορώ θα προσφέρω σε αυτό. Μπορώ να προσθέσω κάτι που μου λέει. Η μάνα μου ήταν μια φυσική στο ποδόσφαιρο, μου λέει η μαμά μου ήταν πολύ μικρή. Και το ότι είχα φάσει μάνα μου ακόμα ήταν ο κύριος πρώτος προπονητής. Γιατί δεν είχα ρωτήσει αν μπορώ να παίξω τι έλεγες, έλεγε η μαμά μου μην πας γιατί είναι αγόρια, μπορεί να χωρίσεις. Και χίλια δύο πράγματα, ήταν όλη τη ζωή. Και όταν ήρθε στην Κύπρο και είχα την αφήσει, στην αρχή γέλασε. Τη λέω στην γυναική ομάδα στην Κύπρο, μου είχαν γίνει ένα παράξενο. Γιατί είχε κάνει στίβο, κάναμε μπάσκετ. Και πήγε αυτή την ομάδα και για μένα είναι δηλαδή μόνη τη ζωή μου, μόνη τη ομάδα, αυτή η αφορά μου. Είναι κάτι πολύ όμορφο για το μισή μα. Και όσο μπορούμε εμείς οι κοπέλες, προσπαθούμε καλύτερα να μας έρθουν. Κύριε Δημήτρη, τελείωσε το πρωτάθλημα φετινό, σειρά με εθνικής. Ποια είναι η επόμενη μέρα για την ελληνική ομάδα της Αθηναίας? Η επόμενη μέρα, η συνέχεια φυσικά, η εξέλιξη. Τίποτα άλλο δεν πρέπει να μπαίνει στο μυαλό μας από τη συνέχεια και την εξέλιξη. Όπως είπαν και τα κορίτσια, του χρόνου θα πρέπει να ανεβάσουμε τον πύχη όλοι μας, πρώτα εμείς οι προπονητές και μετά τα κορίτσια, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ακόμα πιο ανταγωνιστικό σύνολο, είτε με τη βοήθεια της διοίκησης αν μας φέρει κάποιες παίκτριες, αν όχι με τα κορίτσια εδώ που τα πιστεύουμε πάρα πολύ και το έχουν δείξει, ειδικά φέτος, ότι μπορούν την ομάδα να την πάνε ακόμα πιο ψηλά. Θα παροτρύνατε κι άλλες φίλες σας, γνωστές σας, τον άλλο να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Εντάξει, το καλύτερο να δούμε ποιο είναι η κορίτσια από εμάς και έτσι, γιατί οι φίλες μας... Δεν ξέρω, εσύ είσαι μεγάλη, εγώ είμαι... Να πω, να κάνω μια παρένθεση. Όταν τελείωσε η πρώτη χρονιά και μπαίνει μέσα ο coach, ο κύριος Μανταφούνης και λέει ότι από Σεπτέμβριο θα πάρουμε μέρος στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Το κοιτάγαμε όλες και γελάγαμε, δηλαδή λέγαμε εντάξει δεν υπάρχει, εδώ με το ζόρι κάνω μια πάσα να πάει ευθεία, όχι θα πάρουμε μέρος στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ήτανε, εγώ θεωρούσα ότι εντάξει δεν είναι καλά κάτι, έχει κάτι τέλος πάντων συμβαίνει. Αλλά και όμως είχε απόλυτο δίκιο, πίστευε και πιστεύει πάρα πολύ στην ομάδα, όπως και εμείς στον ίδιο, έτσι, αυτά είναι αλληλένδετα. Τελικά ήταν ένα έτσι τρελό όνειρο, το οποίο και έγινε πραγματικότητα και το χαρήκαμε και θέλουμε διακαώς να συνεχίσει. Εντάξει, μπορώ να το πω και είδα μια ομάδα, γιατί και εγώ όταν άκουσα να πάω στο Εθνική. Ναι, γελάσαμε όλοι. Πλάκα είναι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί για μένα ήταν σαν εικόνα στην ομάδα, ήταν πολύ νωρίς για μένα. Δηλαδή άλλα ένα χρόνο να κάνουμε την υπόψη και να ετοιμάζουμε, θα έλεγα ναι, αλλά εντάξει, αξίζει εσύ, αξίζει για την ομάδα. Και μακάρι να βρούμε άλλοι κοπέλες και πιο μικρές να μεγαλώνει και η ακαδημία. Και η ακαδημία που είναι πολύ βασικό και... για μια ομάδα. Και θέλω να πλέω και στους γονείς το αθλητό, στις ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο για τους άντρες, είναι και για τις γυναίκες και τις κοπέλες, γιατί έχουμε προχωρήσει και το 2019 που πρέπει να αξίζει αυτό το ποδόσφαιρο στη μέση μας. Και είναι πάρα πολύ καλό το πώς το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος εδώ.
Δηλαδή έρχεται, εμένα με ρωτάνε συνέχεια πότε θα είναι ο επόμενος σας αγώνας να πούμε. Δεν τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, το κερδίσουμε ή χάσουμε, το ευχαριστούνται πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο σε κάθε μας παιχνίδι το οποίο είναι εδώ και το ζητάει και ο κόσμος. Είναι δηλαδή κάτι διαφορετικό, βλέπει ένα άλλο επίπεδο από το ανδρικό. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι θα μπορούσε ο κόσμος να στηρίξει περισσότερο το ηλικίο ποδόσφαιρο, ειδικά στη μήνυμα όμως μια μικρή κοινωνία. Γιατί ακόμα δεν το έχουν αγκαλιάσει τόσο όσο θα έπρεπε και περιμένουμε. Βασικά στις κερκίδες, αυτό που βλέπω εγώ είναι συγκεκριμένα 20 άτομα που έρχονται κάθε φορά και πραγματικά αυτοί οι 20 άνθρωποι είναι εκεί και μας στηρίζουν σε όλους τους αγώνες. Είτε κερδίζουμε, είτε χάνουμε, είτε θεωρητικοί χίλια δύο πράγματα. Είναι εκεί για μας. Απλά θα έπρεπε ο κόσμος, λίγο, έχουμε παροπίδες σαν άνθρωποι. Πρέπει λίγο να τσεκάμε αυτές τις παροπίδες και να δούμε την εξέλιξη. Πρέπει να μένουμε πίσω, πρέπει να προχωράμε. Γιατί εμείς όπως πούμε εσύ, δεν μπορεί να υπάρχει συνέχεια σε αυτό που κάνουμε. Και αν ο κόσμος δεν το αγκαλιάσει, κάποια στιγμή θα σταματήσει. Ναι, στο επίπεδο που έχει φτάσει, νομίζω ότι θα σταματήσει και εύκολα. Και επίσης θέλω να πω ότι σίγουρα θα υπάρχουν πάντα κακοποιητικοί γιατί άνθρωποι θα λένε ότι γιατί να έρθουν σε ζώα που μπορεί να χάσετε. Σίγουρα υπάρχουν, αλλά δεν μπορείς να ξέρεις, όταν κάθεσαι σε μια κερκίδα και δεν είσαι μέσα στο κύπελλο, δεν μπορείς να ξέρεις πώς για μας η καρδιά μας χτυπάει, τι προπονείς έχουμε κάνει που τρώμε το χαλάζι, είμαστε μες στην βροχή, είμαστε στον αέρα, μες στο κάψιμο, χίλια δύο πράγματα και είμαστε εκεί πέρα, είτε αγαπούμε αυτό που κάνουμε και αγαπάμε την ομάδα. Απλά εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι ο κόσμος πρέπει να βγάλει τις παροπίδες και να δει την εξέλιξη. Γιατί υπάρχουν κορίτσια από 12 έως 45 χρονών που για να έρχονται και να αφήνουν τις οικογένειές τους αυτά που κάνουν, αυτά που κάνουν, αυτά που κάνουν, ότι το αγαπάνε και πρέπει να... 39 να παίξει. Μην αφήσεις πώς μου να λίγα λόγια να έρθει να πιστεύεις περισσότερος ο κόσμος. Περισσότερος κόσμος στην παιδιά μας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Ελεύθερα. Μ' αρέσει που με ρωτάς και εμείς. Θέλω να ευχηθώ όλες οι κοπέλες να έχουμε υγεία και όσες κοπέλες έχουν πνευματιστεί να γυρίσουν το καλό με μια χρονιά, να είναι υγιείς και να έρθουν να παίξουν και να πάμε πιο δυνατές στο πρωτάθλημα του χρόνου. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον coach Δημήτρη Παναγιώτη που έχει αυτή την ομάδα και είμαστε τώρα εμείς εδώ πέρα σαν μια οικογένεια. Τον coach Δημήτρη Αργυρίου που είναι πάντα στήριγμα για μας, έχει να μας υποστηρίξει παντού. Στις προπονήσεις, αν δεν καταλάβουμε κάτι, μας φαίνεται από το χέρι για να μας εξηγήσει τα πράγματα, έχει πάντα κοντά μας. Τον κύριο Γιάννη που είναι σαν πατέρας μας, είναι εκεί, μας στηρίζει σε όλα, μας συμβουλεύει. Αφήνει τη δουλειά του για να έρθει εμάς να μας δει να παίζουμε για να χαρεί το κίνημα. Και ευχαριστούμε και τη διοίκηση που κάνει ό,τι μπορεί για να είμαστε εμείς τώρα σε επίπεδο και να παίζουμε ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστούμε. Κάτι άλλο. Σημειωτέω να πούμε καλή επιτυχία στην νυχτή που έκανε η Ταλιάνη. Και όλα τα κορίτσια μας. Κάτι τελευταίο για κλείσιμο. Μια ευκαιρία δυνατικά. Να μαντάω την Παρασκευή, 4,5 ώρα όποια κοπέλα θέλει στο γήπεδο για προπόνηση. Μ' αρέσει. Και μου δικιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες. Ευχαριστούμε.